Το Test Pap Mastou Halo είναι η πρώτη μη επεμβατική αυτοματοποιημένη συσκευή συλλογής εκρήματος από τη θηλή του μαστού. Βασίζεται στη μελέτη του Αίμνης του Παπανικολάου, ο οποίος πρώτος το 1958 είχε πει ότι έκρημα από τη θηλή του μαστού και επίχρησμα από τον τράχυλο της μήτρας μας επιτρέπει να ανιχνεύσουμε παντός τύπου ατυπία ή καρκινικά κύτταρα. Σχεδόν όλοι οι τύποι του καρκίνου του μαστού, σε ποσοστό 90-95%, προέρχονται από επιθυλιακά κύτταρα, τα οποία αναπτύσσονται στο εσωτερικό των γαλακτοφόρων πόρων του μαστού. Το Test Pap Mastou είναι μία πεντάλεπτης διάρκειας εξέταση, χωρίς ακτινοβολία, με επαναληψιμότητα, ανώδυνη, μη επεμβατική, δεν δημιουργεί φλεγμονές. Μας επιτρέπει να εντοπίσουμε τι συμβαίνει στο μαστό μας 7 με 10 χρόνια πριν εντοπίσουμε οτιδήποτε ψηλαφυτό ή ορατό στη μαστογραφία ή τον υπέρηχο. Χωρίς να αντικαθιστά τη μαστογραφία ή τον υπέρηχο, είναι μία εξέταση η οποία πρέπει να ενταχθεί στον ετήσιο ιατρικό έλεγχο κάθε γυναίκας. Τα αποτελέσματα της απλής αυτής κυταρολογικής εξέτασης κατατάσσουν ή εντοπίζουν τις γυναίκες που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού. Τοποθετούμε τα σιλικονούχα δοχεία στα ειδικά βίσματα υποδοχής. Καθαρίζουμε τη θηλή και τη γύρω περιοχή με ένα βαμβάκι εμποτισμένο με αλκοολούχο λοσιόν. Τοποθετούμε τα δύο βίσματα στον κάθε μαστό, υποβαστάζοντας ελαφριά με το χέρι. Είμαστε έτοιμοι για να αρχίσουμε την εξέταση. Για 5 λεπτά το μηχάνημα ασκεί στον κάθε μαστό 3 λειτουργίες ταυτόχρονα. Θερμότητα, μασάζ και μία ήπιας μορφής αναρρόφηση. Η θερμότητα και το μασάζ ενεργοποιούν τους γαλακτοφόρους πόρους, δημιουργούν υπερεμία, οπότε ό,τι υγρό υπάρχει μέσα βγαίνει μόνο του χωρίς να το καταλάβει ή να πονέσει η ασθενής. Μετά την πάροδο της εξέτασης, ανοίγουμε τα σιλικονούχα δοχεία, συλλέγουμε το υγρό, το στρώνουμε σε πλακάκι ή αν επιλέξουμε κυταρολογική υγρής φάσης.